Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω αυτό το μακιγιάζ που έχει έτσι πράσινες και χρυσές αποχρώσεις. Ελπίζω πραγματικά να σας αρέσει. Επίσης, σας έχω και μια έκπληξη, οπότε μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Στο σημερινό βίντεο θα ξεκινήσουμε από τα μάτια για να μην έχει fallout κάτω στο πρόσωπο. Θα βάλω επομένως τον corrector από την LA Girl για να αποχρωματίσω έτσι την περιοχή πάνω από τα μάτια. Έπειτα θα βάλω ελάχιστο από το concealer της Revolution για να καλύψω τον corrector που βάλαμε. Για το σημερινό μακιγιάζ θα χρησιμοποιήσω μία παλέτα την οποία την έχω πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν σας την έχω δείξει ακόμα. Είναι η Endless Possibilities από τη Focalur. Οπότε θα πάρω αρχικά αυτήν εδώ την μπέζ απόχρωση για να τη βάλω σε όλο το κινητό βλέφαρο. Έπειτα θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση, την Graffiti, την παίρνω με ένα pencil πινελάκι και πηγαίνω στην εξωτερική γωνία και θα πάω και στην εσωτερική γωνία γιατί θέλω να κάνω ένα spotlight μακιγιάζ. Οπότε πηγαίνω, αφήνω ποσότητα εδώ εξωτερικά, πάω και εδώ στην κόνχη, πολύ ελαφριά. Πάω ξανά και βάζω έτσι λίγη ποσότητα. Και θα πάω να βάλω και στην εσωτερική γωνία για να τη σκουρίνω. Τώρα εσείς το κάνετε όσο έντονο θέλετε, εγώ θα χτίσω λίγο την ένταση γιατί το θέλω λίγο πιο έντονο και στη συνέχεια θα πάω να σβήσω τις άκρες. Όπως βλέπετε αφήνω το κέντρο κενό γιατί θα πάω με μία άλλη σκιά, οπότε βάφω όλη τη γύρω περιοχή και το σέρνω και στην κόνχη. Και αφού έχω βάλει τη σκιά θα πάω με το blending πινελάκι που έβαλα την μπέζ σκιά και θα πάω ελάχιστα έτσι να σβήσω τα τελειώματα. Έπειτα θα πάρω λίγη από αυτήν εδώ την καφέ ανοιχτή σκιά για να τη βάλω στην κόνχη. Και έπειτα θα πάω να πάρω αυτήν εδώ τη σκιά η οποία είναι η Nebula. Αυτή έχει πραγματικά πολύ fallout τη σκιά. Οπότε καλά κάναμε και ξεκινήσαμε με τα μάτια. Έβριξα το πινέλο για να είναι λίγο πιο έντονη η απόδοση. Και θα πάρω μετά την απόχρωση που είναι ακριβώς από πάνω τη Champagne και θα τη βάλω ακριβώς εδώ στο κέντρο του ματιού. Και θα
θα βάλω και λίγη ποσότητα με ένα βρεγμένο έτσι πινελάκι για να είναι πιο έντονη ακόμα η απόδοση. Και πηγαίνω από πάνω με το πινέλο που έβαλα τη σκούρη σκιά. Εδώ έτσι θα τελειώνω τα ίσα ίσα για να τα σβήσω μεταξύ τους. Θα αφήσουμε τώρα για λίγο τα μάτια και θα περάσω στο πρόσωπο. Θα χρησιμοποιήσω αρχικά τον κορέκτορα για να καλύψω τους μαύρους κύκλους. Για make-up θα χρησιμοποιήσω για άλλη μια φορά το Stick Foundation από τη Revolution. Σε κάποια σημεία που θέλω περισσότερη κάλυψη θα πάω με το καμουφλάζ της Catrice για να τα καλύψω. Και θα περάσουμε στο concealer. Θα χρησιμοποιήσω το Conceal and Define από τη Revolution. Για να σετάρω τώρα την περιοχή κάτω από τα μάτια, θα χρησιμοποιήσω την πούδρα από Laura Mercier, τη Secret Brightening Powder. Και το υπόλοιπο πρόσωπο θα το σετάρω με την πούδρα της RCMA, την No Color Powder. Θα αφήσω την πούδρα για λίγη ώρα και θα περάσω στα φρύδια. Θα χρησιμοποιήσω την πομάδα από τη Maybelline. Τελείωσα λοιπόν και με τα φρύδια. Θα σας έχω εδώ το βίντεο που έχω κάνει με το πώς βάφω τα φρύδια μου σε περίπτωση που θέλετε να το δείτε. Θα πάω τώρα να αφαιρέσω την περίσσια ποσότητα της πούδρας γιατί αρκετά πιστεύω ότι την άφησα. Και θα συνεχίσω με τα μάτια, θα πάμε να βάψουμε την κάτω πλευρά των ματιών. Θα πάρω αρχικά την πράσινη μάτσικια που είχαμε χρησιμοποιήσει σε ένα έτσι flat κοντό πινελάκι και θα πάω σύριζα με τις βλεφαρίδες μου. Τη φέρνω περίπου μέχρι τη μέση και μετά πηγαίνω και από την αρχή. Έπειτα παίρνω ένα έτσι καθαρό pencil πινέλο και θα πάω να σβήσω τα τελειώματα. Και θα πάω να βάλω και λίγη από τη χρυσή σκιά που βάλαμε ακριβώς εδώ στη μέση. Με βρεγμένο το πινελάκι για να δείχνει ακόμα πιο έντονη. Και πηγαίνω και τις ενώνω. Πηγαίνω κιόλας εδώ και τις ενώνω τις σκιές με τις πάνω. Και θα πάω έπειτα με ένα blending πινελάκι να σβήσω τα τελειώματα. Και έπειτα πηγαίνω από πάνω και με τη γυαλιστερή σκιά. Για highlighter στην εσωτερική γωνία του ματιού θα αναμίξω αυτές τις δύο αποχρώσεις. Θα πάρω λίγο από την κάθε μία.
Και θα πάω να βάλω και λίγο από το μολύβι της Wycon, το Clover, στην εσωτερική γραμμή του ματιού. Και θα χρησιμοποιήσω μετά το νούμερο 32 Champagne, το οποίο θα το βάλω σε την υπόλοιπη γραμμή του ματιού. Και για μάσκαρα θα βάλω τη Worth the Hype από την NYX. Τώρα για να ζεστάνω το πρόσωπο θα χρησιμοποιήσω από την παλέτα της NYX, τη 3 Steps του Sculpt, αυτήν την απόχρωση. Και πηγαίνω από πάνω με το Beauty Blender και σβήνω έτσι λίγο τα τελειώματα, γιατί εδώ στο μέτωπο μου ξέφυγε κιόλας λίγο. Για ρούς τώρα θα αναμίξω αυτές τις δύο αποχρώσεις από τη MAC. Και για highlighter θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ την απόχρωση από την παλέτα της NYX. Και τώρα θα περάσουμε στα χείλη. Εσείς μπορείτε να παίξετε με οποιαδήποτε απόχρωση θέλετε. Μπορείτε να βάλετε είτε θερμά είτε ψυχρά και κάτι σε πορτοκαλί έτσι καφέ τόνους θα πήγαινε. Εγώ λέω να βάλω ένα πολύ ψυχρό έτσι χρώμα. Είναι ένα μολύβι από την NYX στην απόχρωση Nude Base, το οποίο είναι αρκετά ψυχρό έτσι σκοτωμένο καφέ και νομίζω ότι θα μου αρέσει πάρα πολύ με αυτό το look. Ίσως σε κάποιες δεν αρέσει, ωστόσο σας είπα μπορείτε να βάλετε κάτι σε πιο θερμό έτσι και φωτεινό. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα στα χείλη μόνο με το μολύβι. Εσείς αν θέλετε τα αφήνετε τελείως μάτι τα χείλη σας. Εγώ θα βάλω και λίγο κραγιόν για να είναι λίγο πιο ενυδατικά. Σας έχω ξαναδείξει το συγκεκριμένο κραγιόν. Είναι από την Revolution σε συνεργασία με τη Sofia απόχρωση Syrup. Οπότε θα βάλω ελάχιστη ποσότητα έτσι στο κέντρο των χειλιών για να δείχνουν λίγο πιο γελιστερά. Κάπου εδώ το μακιγιάζ έχει ολοκληρωθεί για εσάς που δεν θέλετε να βάλετε βλεφαρίδες, εγώ όμως θα βάλω. Αν θέλετε βάζετε ολόκληρες, αν θέλετε βάζετε ακριανές, εγώ θα βάλω μόνο ακριανές αυτή τη φορά. Οπότε θα πάρω αυτές τις βλεφαρίδες οι οποίες είναι οι Wispies Black από Ardell, τις έχω κόψει στη μέση και βάζω μόνο τις άκρες τους. Και αυτό είναι λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα, ελπίζω πραγματικά να σας αρέσει και να μπορέσετε να το δημιουργήσετε. Και για να το δημιουργήσετε σας έχω μία έκπληξη, την παλέτα που χρησιμοποίησα για να κάνω το μακιγιάζ ματιών θα σας την κάνω δώρο σε δύο από εσάς κιόλας, έχω δύο ολοκένουργιες παλέτες. Οπότε η όρη του διαγωνισμού είναι πάρα πολύ απλή, θέλω απλά να είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι, να κάνετε ένα like στο βίντεο και κάτω στα σχόλια να μου γράψετε ποια είναι η αγαπημένη σας παλέτα ματιών από οποιαδήποτε εταιρεία, απλά για να τις τσεκάρω. Νομίζω ότι κάτι ξεχνάω. Θα τα έχω όλες τις λεπτομέρειες και κάτω στο κουτάκι πληροφοριών, οπότε ελέγξτε το και εκείνο σε περίπτωση που ξέχασα κάτι. Ο διαγωνισμός θα κρατήσει 3 εβδομάδες και οι τυχεροί θα ανακοινωθούν και σε Instagram stories αλλά και κάτω από το βίντεο. Οπότε αυτά, καλή επιτυχία σε όλους και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά!